Ο τρόμο του συστήματο από την έλευση τη δεξιά είναι εμφανέστατο, καθώ ήδη από το βράδυ των εκλογών επιχειρεί να παρουσιάσει τα τρία δεξιά κόμματα, την ελληνική λύση, τη νίκη και του παρτιάτε, ω ακραία κόμματα. Τα τρία κόμματα που εισήλθαν στη Βουλή μαζί με τα δεξιά κόμματα που έμειναν εκτό Βουλή, όπω η Φωνή Λογική τη Αφροδίτη Λατινοπούλου και το κόμμα των Εμφιετζόγλου και Μπογδάνου, απέσπασαν συνολικά ποσοστό άνω του 15%. Ένα ποσοστό που είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια αναλόγω των πολιτικών εξελίξεων και των γεγονότων που θα συμβούν. Δείχνει επίση την δυναμική που θα μπορούσε να έχει ένα συνασπισμό αποτελούμενο από όλα τα δεξιά κόμματα. Σε ό,τι αφορά την ελληνική λύση, ο Κυριακό Βελόπουλο μπόρεσε να βγει αλόβητο από την εσωτερική κρίση που αντιμετώπισε το κόμμα του πριν δύο μήνε χάρη σε μεταγραφέ του Πάβλου Σαράκη και του Σωτήρη Τζούμα. Κράτησε τι εκλογικέ του δυνάμει παρά το γεγονό ότι δέχθηκε πίεση από τον Νίκη και του Σπαρτιάτε, τα οποία και εισήλθαν στη Βουλή και έχουν κοινή εν μέρη εκλογική δεξαμενή. Οι Σπαρτιάτε για πολλού αποτελούν την έκπληξη των εκλογών, αλλά η αλήθεια είναι πω κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώ το συγκεκριμένο έλαβε τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, που σημαίνει πω όλοι οι δυνάμει ψηφοφόροι του κατευθύνθηκαν προ αυτό το κόμμα. Τελικά αποδείχθηκε πω η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αυτών δεν ψήφισε στι πρώτε εκλογέ και ένα μικρό μέρο του επέλεξε τον Νίκη. Με την κάθοδο των Σπαρτιάτων, όμω, οι ψηφοφόροι αυτοί είχαν και πάλι μια εκλογική διέξοδο και κατευθύνθηκαν μαζικά σε αυτό το οποίο και εν τέλει ψήφισαν. Η Νίκη δέχθηκε μια σχετική πίεση, καθώ μέρο των δυνάμεων ψηφοφόρων τη είχαν προέλθει από το χώρο του Ηλία Κασιδιάρη και κατευθύνθηκαν προ του Σπαρτιάτε. Κατάφερε όμω να συγκρατήσει την κύρια εκλογική της Μάζα και να περάσει και αυτή το κατόφλι της Βουλής.